Μαζί μα είναι ο κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, υποψήφιο Περιφερειακή Αττική, επικεφαλή συνδυασμού Αττική το σπίτι μα, κύριο Ιωακιμίδη. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Πώ τα βλέπετε την προηγούμενη φορά που τα εδώ, πώ έχει Γιατί τώρα δύο μέρε και τελειώσαμε, α πούμε. Έτσι ακριβώ. Ναι. Ε, Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα το δικό μου ήταν η αναγνωρισιμότητά μου ναι. έξω από τα όρια του Πειραιά. Νομίζω ότι δουλέψαμε πολύ όλο αυτό τον καιρό και αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι πάει καλά. Αισθάνομαι ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο την Κυριακή το βράδυ, μαζί με τον κύριο Χαρδαλιά. Όλα είναι ανοιχτά την επόμενη εβδομάδα. Ο, ο πρώτος στόχο μας που ήταν αυτός, νομίζω ότι, ότι τον επιτευχθεί. έχουμε καταφέρει και θα επιτευχθεί. Θεωρείτε ότι μπορεί να δημιουργηθεί στο δεύτερο γύρο, αν υπάρξει δεύτερος γύρος, ένα μέτωπο, πώς να το περιγράψω, τον αποκαλούμενο του κέντρου αριστερού χώρου γενικότερα. Δηλαδή, θα έχετε στήριξη από, τον κύριο Σγουρό ή αντίθετα, αν περάσει ο κύριο Σγουρό, θα δώσετε στη στήριξη. Νομίζω ότι δεν είναι του, αντί, κέντρου αριστερού χώρου. Θα είναι ένα μέτωπο αυτοδιοίκηση εναντίον κυβέρνηση. Κυβέρνηση, κυβε... μάλλον κυβερνητική συμπεριφορά. Δεν είναι το πρόβλημά μα οι βουλευτικέ εκλογέ έκριναν ποιο θα είναι η κυβέρνηση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Κανεί δεν το αμφισβητεί. που yeah. Ο κ. Μητσοτάκη θα είναι ο πρωθυπουργό. Δεν είχε κανένα λόγο να μπει στο κομμάτι. Θέλω τι περιφέρειε μπλε. Θέλω περιφερειάρχε που να μπορώ να συνεργαστώ μαζί του κλπ. Είναι αντιαυτοδιοικητικό και κατά την άποψή μου, αν μου επιτρέπετε, και αντιδημοκρατικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει και αυτό κάνουμε την εκλογή των περιφερειαρχών με δικά του χρήματα μέσω ΕΣΠΑ, ακριβώ γιατί θέλει να τονίσει αυτό το ρόλο, και είναι πολύ λάθο ένα πρωθυπουργό να μπαίνει σε αυτή τη λογική. Προφανώ το κάθε κόμμα θα κάνει τη δική του πολιτική, αλλά με ένα βίαιο τρόπο, όπω έγινε, φεύγει πατούλη, έρχεται χαδαλιάς, ε, φεύγει νίκα από την Πελοπόννησο, έρχεται πτωχό, που ήταν επιλογέ καθαρά του πρωθυπουργού, κάτι να πούμε είναι λάθο δρόμο. Εμεί σε αυτό θα ποντάρουμε. Διότι εγώ ξέρω ότι είμαι αυτοδιοικητικό πολιτικό. Έχει όμω και ζωή. χρήσμα, Δήμαρχε. Έχει και εσύ χρήμα όμω. Έχει. Όχι, δεν έχω χρήμα, Έχω στήριξη. Έχει στήριξη, ναι. Είναι άλλο πράγμα η στήριξη. Άλλον εγώ δες. ξεκίνησα τον Ιανουάριο ναι. και κάποια στιγμή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο και είπε στηρίζουμε για Εγώ δεν ρώτησα κανέναν αν θα κατέβω, ούτε μέχρι σε κανεί. Ναι. Ο κ. Καρδαλιά δεν το είχε στον νου του. Ξαφνικά αποφάσισε ο Πρωθυπουργό ότι πρέπει να αλλάξει. Τον, τον κύριο Πατούλη και είπε και τώρα χαρδαλιά. Και επίση αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν μπορεί να κρατά δύο καρπούς για στην ίδια μα χάλη. Δηλαδή ο κύριο θα είναι, ε, όταν θα χρειαστεί να συγκρουστεί, θα είναι με το λαό που τον ψήφισε ή με τον πρωθυπουργό. Γιατί ο ίδιο δηλώνει στρατιώτη του πρωθυπουργού. Εγώ δεν θεωρώ, ε, μάλλον εγώ θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ανοιχτού ορίζοντες. Όπου χρειαστεί να συγκρουστεί, να συγκρουστεί. Δεν είναι ούτε ε, κυβερνητική... Αυτό θα έλειπε. Φυσικά. Ο Δήμος του Περιφερειακού είναι Να διεκδικεί δηλαδή, πρέπει. Πρέ, είναι δυνατόν. Πρέ, όταν όμω ορίζει ο Πρωθυπουργό, πώ θα διεκδικήσει με τον Πρωθυπουργό και θα μπαλώσει. Ναι. Δεν είναι ρόδινα τα πράγματα, ούτε είναι εύκολα. Αυτή τη στιγμή με τι φυσικέ καταστροφέ θέλουμε πάρα πολλά λεφτά στην Αττική, αν θέλουμε να σωθούμε. Πώ θα τα διεκδικεί, πώ θα θέλουμε, αλήθεια. Οριστε. Πόσα θέλουμε. Όταν θέλουμε πολλά, πόσα θέλουμε. Έχουμε στο πρόγραμμα, εδώ κάνουμε μία πρόταση που λέμε ότι το 1% του ΦΠΑ της Αττικής πρέπει να δοθεί σε έργα πολιτικής προστασίας στην yeah. Αττική. Άκουτα. Το 1% του ΦΠΑ της Αττικής είναι 500 εκατομμύρια σε αυτά τα χρήματα προσθέσει από το ΕΣΠΑ τα λεφτά που έχει η περιφέρεια και από το κρατικό ταμείο, μπορούμε να φτάσουμε το 1 δισεκατομμύριο. Μόνο με τέτοια χρήματα. Έργα τη περιφέρεια. Έργα τη περιφέρεια. Αντιπλημμυρικά. αντιπλημμυρικά σε σχέση με τη δασοπροστασία. Τεράστια ποσά πεθούνται αν θέλουμε να, να, προστατέψουμε τα δάση. Ναι. Αυτό και εμεί δεν λέμε δώστε τα σε εμά, για να είμαι και σαφή, επί κανεί θέλετε τα λεφτά για να κάνει Α φτιάξει ένα ταμείο η πολιτεία. Έτσι στον οποίο θα συμμετέχουμε και εμεί, που θα ορίσει ποια είναι ιεραρχικά τα πρώτα έργα που πρέπει να γίνει για την προστασία τη Αττική ένα και δεύτερο, ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο επιτάχυση των έργων αυτών. Πώ μπορεί πραγματικά... να επιταχυνθούν, Για πετε μου, λίγο, γιατί κοιτά, αυτό πραγματικά το, τις, το λέτε όλη αυτή την κοινωνία. Από τη στιγμή, ε, όλοι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί που καθυστερούν ατελείωτα δεν λέει κανεί να μην έχει ελεγκτικού μηχανισμού. Προφανώ. Θα πρέπει να γυρω, το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να κάνει να σου απαντήσει 6, και 7 και 8 μήνε. Ναι. Σε αυτό που έχει φτιάξει στη δημοκρασία. Κάντε μια δημοκρασία και θέλετε αίσθηση... αισθασί... αισθασί... να πείτε την κάνω, προχωράω, Τι... αυτό λέτε. Ε? Ακριβώ. Έτσι. Και λέει, κάνει το ελεγκτικό 6-7. Σύντομα ε... 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 είναι για του χρόνου τη ελεγκτική. με συγχωρείτε, εδώ διαβάζω. Εγώ διάβασα κάτι, κάτι άρθρα που λέγανε ότι ε, για κάτι αντιπλημμυρικά σε βραβρώνα τα οποία είναι και απαραίτητα λέει γιατί εκεί θα πνιγούν καμιά ώρα, είναι επικίνδυνα με βάση τους χάρτες, ότι είναι 2,5 χρόνια, τρία, διότι είναι το ατικό ψαρο, Λέει που δεν του αφήνει να... να. Έχουν κάνει προσφυγή για το ατικό ε, ψαρό. Το... Που είναι ένα ψαράκι τρία εκατοστά που είναι σε κάτι λίμνε. Το, ναι. το δεύτερο είναι η προσφυγή η δικαστική. Είναι ξεχωριστό πράγμα. Ναι, ναι. Αν το έργο είναι νόμιμο. Το τρίτο είναι ο εργολάβο που έχει χάσει να κάνει άλλη δική άλλη του προσφυγή. δικαστική προσφυγή. Και εσύ υποχρεωμένο όλα αυτά να τα περιμένει για να ολοκληρωθούν όλα τα δικαστικά και να ξεκινήσει το έργο. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά να κρίνονται εντό 15 ημερών, 20. Εγώ δεν είπα να μην γίνονται, αλλά να ορίσει ένα πλαίσιο. Γίνονται, να πέσει... συμφωνώ Έτσι. μαζί σα. Δεν δε, δε δηλαδή, δε πάμε στην αδιαφάνεια. Όχι ανέλεγκτο. Στη διαφάνεια ακριβώ μιλάμε, αλλά να τρέξει πολύ γρήγορα. Η Αττική κινδυνεύει να χάσουμε ανθρώπου. Όχι όλη η Ελλάδα, αλλά μέσα για την Αττική ε, πρέπει να μιλήσω. Και αν δεν επιταχυνθεί αυτό και, μείνουμε, και τα λεφτά να βρούμε, δηλαδή να δεχτεί η κυβέρνηση το 1% και να βρούμε τα λεφτά, το θεσμικό πλαίσιο εξακολουθήσει να είναι αυτό. Πρώτα θα θρυνήσουμε νεκρού και μετά θα μπορέσουμε αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα ουσιαστικά που πραγματικά, αλλά αυτό χρειάζεται να σπάσει αυγά από πάνω. Ακριβώς. Θα... Λοιπόν, τώρα Έχει εγώ θα το, θα το διαβάσω, δεν, το δεν μπορώ. Διάβαση. Μου έρχεται μου, μου μήνυμα από φίλο και μου λέει, θα, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει, ο Ιωακιμίδη θα ήταν φοβερός περιφερειάκης, αλλά κατεβαίνει με λάθος κόμμα. Δεν κατεβαίνω. Να δε... Απάντησε τώρα. Ναι, λέω ναι, Αποντάω. Γιατί ναι, ναι. ναι, ναι, πάσα σου κάνω. Να απαντήσω. Πάσα σου κάνω. ήρθε όμω. Δεν το έκανα εγώ. Λοιπόν, ναι. ναι, ναι. Εγώ λοιπόν λέω: Ξεκίνησα τον Ιανουάριο και δεν περίμενα χρήσιμο από κανέναν. Είχα μπροστά μου βουλευτικέ εκλογέ, δεν ήξερα πώ θα εξελιχθεί. Δεν Επέλεξα, επειδή είμαι αυτοδιοικητικό όλη μου τη ζωή, να είμαι αυτοδιοικητικό. Τώρα, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να πω ότι. Το 10 και το 14 στην Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε άλλου υποψηφίου. Yeah. Το 19 με στηρίξαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Στην, στα αυτοδιοικητικά όργανα, την Περιφερειακή Ένωση, Δήμονα Τική και στην ΚΕΔΕ, εγώ έχω δική μου παράταξη, ανεξαρτήτων δημάρχων, και έχω κόντρα μου, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ. Η πέμπτη παράταξη <laughs> είναι ο Ιακυμήδη. Ακριβώ γιατί εγώ πιστεύω στην ανεξαρτησία τη αυτοδιοίκηση. <laughs> Προφανώ κάθε στήριξη είναι καλοδεχούμενη αλίμονο. Δηλαδή, α ερχόταν όποιο θέλει να στηρίξει ο εκεί, με αρκεί να μην βάζει όρου. Κανεί ναι. δεν έβαλε όρου. Λοιπόν, με στηρίξαν. Σα πρόσφερε αυτή τη στήριξη μέχρι τώρα. Γιατί πέσατε και σε μια περίοδο εδώ που τα λέμε, που ήταν και σε μια αναταραχή το κόμμα, η εξωματική αντιπολίτευση εννοώ. Ε, όλα αυτά ούτε μπορούσα να τα ξέρω, ούτε μπορούσα να τα προβλέψω. Εγώ κάνω τη δική μου δουλειά, αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνω αυτοδιοικητικά και από εκεί πέρα το πολιτικό, το κομματικό κομμάτι είναι ένα άλλο κομμάτι. Ξέρετε κομμάτι. το λέω, γιατί θα, ε, το πολιτικό μήνυμα ε, το βραδι, το, το βραδιού, της βραδιάς των εκλογών έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα της περιφέρειας για να μας... Είναι ίσως μόνο οι περιφέρειες μπορεί να παράξουν ένα, εκλογικό, ένα αποτέλεσμα πολιτικό. Έτσι θα ερμηνευτεί τουλάχιστον. Γι' αυτό το ρωτώ. Ναι. Ε, η δική μας θέση πάνω σε αυτό είναι ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα κάνει τη δουλειά τη. Εμεί θέλουμε να περάσουμε ένα αυτοδιοικητικό μήνυμα και αν το περάσουμε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι εσεί θα το καταλάβετε. Αν καταφέραμε μετά από πολλά χρόνια στου Δήμου να του τα... περάσουμε έξω από τα κόμματα. Εγώ όταν ξεκίνησα. Έχει το... μία... Είναι, είναι λίγο καλύτερα αυτό. τα πράγματα τώρα από το... τα παλιότερα. Παλιότερα το... το... ήταν το... πέτυχαν... πολύ κοντά το πέτυχαν το... συγκεκριμένοι Δήμαρχοι. Το, να ναι. το Πασόκ, όποιον έβαζε. Έτσι, Το θυρωρό που είπε, ναι, ναι, ναι. ή το γάιδρο που είχε πει ο Γαβάλη Ράκη κάποτε. Και μετά η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αυτό το αλλάξαμε. Κάποιοι ναι, δώσαμε ναι. κόπο και αίμα σε αυτή την ιστορία. Και έτσι. Φτάσαμε κάποια στιγμή η αυτοδιοίκηση να λέει Όλοι να δηλώνουν ανεξάρτητα ακόμα και αν ναι, δεν ναι, είναι ανεξάρτητα. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. κυνηγάει όλοι... το κόμμα του, του δώσει κρίμα και λέει Φύγε, Φύγε. Δεν λέγανε παλιά. Αν ρώταγε κάποιον απέξω, λέγανε Καλό ο καλό. Τι κόμμα είναι, έλεγε Δεν θυμάμαι. Αυτό είναι νίκη. Ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι. Σου τώρα, λέει. τώρα, γιατί λένε. Τελευταία ερώτηση, Δήμαρχε. Δημάρχε, δημάρχε, γιατί κομμάτι. λένε. Τώρα, Μερική, τώρα αν, ναι. αν αυτό ναι. το καταφέρουμε να το περάσουμε και στις περιφέρειες, για μένα θα είναι το μέγιστο που έχω πετύχει. Αν η περιφέρεια Αττικής καταφέρει να εκλέξει έναν άνθρωπο, ο οποίο δεν έρχεται μέσα από ένα κομματικό σωλήνα και είναι καθαρά αυτοδιοικητικό, θα ήταν μια τεράστια επιτυχία και θα δείξει. Πάντω, ο έχει την εξή εικόνα, ότι είναι. Είναι σκληρό, οργανωτικό, τεχνοκράτη. Ξέρω ξέρω ότι ότι ξέρει, σου λέει, θα ξέρω. πάρω ένα πρόγραμμα θα το τρέξω. Αυτό. Έχει δηλαδή το, την έχει το την εικόνα αυτό. αυτή. Λάθο μένει, σωστό δεν ξέρω. Την έχει την εικόνα αυτή πάντως. Έτσι. Η εικόνα αυτή ναι. ε, πρώτα απ' όλα όταν έχει τα μέσα μαζί σου. Ενδεχομένω μπορεί να είναι και επίπλαστη. Okay. Για να είμαστε και σαφεί και το yeah, ξέρουμε yeah, πολύ yeah. καλά. Επίση, τα μέσα, όλο αυτόν τον καιρό, μα προβάλλουν ότι ο κύριο Αρδαλιά θα βγει στον πρώτο γύρο, ότι θα είναι δεύτερο ο κύριο Γουρό κλπ. Είναι τελείω αλλιώ τα αποτελέσματα κατά, κατά, κατά τη γνώμη αυτά που θα έχουμε την Κυριακή. Όμω, Κυριακή, κοντή γιορτή που λέει ο λαό μα. Τι θέλετε το, να το, πείτε στο πράγμα. Ότι είμαι αποτελεσματικό το λέει ότι 29 χρόνια, 7 συνεχόμενε φορέ με ψηφίζει ο λαό. Γιατί λύνω τα προβλήματα τη περιοχή. Και με μάλιστα με ποσοστά στο πρώτο γύρο 60-65%. Ο κ. Καρδαλιά έκανε μια αυτοειδηγητική διαδρομή, η οποία τελείωσε, διότι αμέσω μετά μπήκε σε μια σειρά κυβερνητικών θέσεων. Δηλώνει στρατιώτη τη κυβέρνηση, δικαίωμα του καθενό είναι, αλλά σίγουρα όχι αυτοδιοικητικό, και είναι σε ένα τελείω άλλο μήκο κύματο από αυτό που εμεί θέλουμε να δώσουμε. Η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Και με αυτή την έννοια ούτε φιλοκυβερνητική ούτε αντικυβερνητική. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο ω το κλείσιμο τη. Εγώ θέλω να ζητήσω να έρθει να ψηφίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία να έρθει να ψηφίσει. Φοβάστε, Γιατί... θα είναι χαμηλά. Φοβάμαι διότι είδα ανθρώπου πολύ θυμωμένου και υπάρχουν πολύ θυμωμένοι άνθρωποι με όσα έχουν γίνει με πυρκαγιέ, πλημμύρε και ένα κράτο που. τον καλατράβα δηλαδή. Ένα κράτο που νιώθει ότι δεν νιώθει καθόλου ασφαλή, δεν νιώθει. Καθόλου καλά για την uh, καθημερινότητά του. Και αυτό ο κόσμο μπαίνει σε μια λογική εύκολα. Όλοι οι ίδιοι είστε, παρατήστε τα όλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, εδώ πήγε και ψήφιση και... στο Σίζα, τώρα που ήταν, ας πούμε, σε κατάσταση αυτό. Όπου του βάλει κάλπη, πάνε. Πολύ σημαντικό να έρθει να ψηφίσει. Δεν το ξέρω. Καλημέρα, κύριε Αμακημέδη. Ευχαριστώ πολύ.